Εισπράχθηκαν και δεν αποδόθηκαν. Γι' αυτό ρώτησα πριν τι έχει πραχθεί και δεν έχει πραχθεί. Αυτά τα έχει μεγάλη σχέση. Δεν είχε. Λοιπόν, τελειώνει, δεν ξανα. Και δεν σε παρακαλώ. Μόνο μια διευκρίνηση. Εάν το ΙΚΑ ενό εργαζόμενου και την ιστοδοσία του και την εφορία του την εισπράξει από το πρόγραμμα και δεν την αποδώσει, δεν πρέπει να υπάρξει το ταμείο σου μετρητά. Αυτό είπα, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, προσωπικό. 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 Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρθηκε ο κ. Κουτσίδης στην προηγούμενη φορική αρχή που κοιτάζοντας γύρω γύρω δεν βλέπω κανέναν άλλο και προφανώς αναφέρθηκε σε μένα. Κοιτάζοντας γύρω γύρω, εγώ δεν βλέπω κάποιον που να προεπήρξε το 2007-2010. Λοιπόν, θα πω το εξής. Δεν αναλαμβάνω προσωπικά καμία ευθύνη για το Συμβούλιο της Δεκέμβρη. Χωρίς να σημαίνει όμως αυτό ότι δεν στήριζα τις αποφάσεις έτσι όπως ερχόταν καταγεγραμμένα με ισολογισμούς, με προϋπολογισμούς και με ομόφωνες αποφάσεις. Παρακολουθώντας το πρώτο δημοτικό σας συμβούλιο όταν είχατε αναλάβει, θυμάμαι, είχε παρέμβει ο κύριος Παπαϊωάννου και μίλησε για χρήματα τα οποία εσείς είχατε ξεκινήσει τη συζήτηση, για χρήματα τα οποία έπρεπε να πάνε στο ΟΔΙΟ και είχαν χρησιμοποιηθεί για να καλυφθούν άλλες ανάγκες. Έρχεστε σήμερα μετά από 5 χρόνια και λέτε το εξής, παρακολουθώντας αυτό που είπατε προηγουμένως. Δεν θα έπρεπε να πληρωθούν αυτοί που είχαν μια σχέση εργασίας και δεν μπορούσαν να πληρωθούν. Δηλαδή, ουσιαστικά τι κάνατε. Βρήκατε τρόπους, αποφεύγοντας κάποιες άλλες, θα βάλω σε εισαγωγικά νόμιμες όρους για να βρείτε έναν τρόπο. Και επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζω τι γινόταν. Ψήφιζα αυτά που ερχόταν. Ναι, έτσι. Πρέπει να κρατήσουμε, είπατε, τις δομές ανοιχτές. Αυτό πώς έγινε. Με συζήτηση προφανώς και με τους υπαλλήλους. Ο πρόεδρος είναι εδώ, με διαπραγματεύσεις κλπ. Αυτό που θυμάμαι ήταν ότι ο κύριος Νότσος είχε καλέσει όλους τους υπαλλήλους, επειδή είχε ένα πρόβλημα στη ροή της μισθοδοσίας, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το βοήθεια στο σπίτι, τα χρήματα έρχονται από την πολιτεία και μοιράζονται. Είχε έρθει σε συνεννόηση μετά από καθυστέρηση 3-4 μηνών να δεσμεύσει κάποια χρήματα από τις δομές και να δώσει να πληρωθούν οι υπάλληλοι. Αυτό προφανώς δημιούργησε σε σχέση με το ΙΚΑ και με τις εισφορές, κάποια, έτσι, τάσο, δεν ξέρω, αυτό δεν είναι, με την εφορία, δημιούργησε, ας πούμε, κάποια άλλη. Έχεις κάτι άλλο, κύριε Τσέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια και εγώ βλέπω το πρόσωπό μου τον άνθρωπο που υπηρέτησε την αυτοδιοίκηση κατά το παρελθόν. Δεν έχω κάτι προσωπικό με τους ανθρώπους που συνυπηρετούν μαζί μου σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι πρέπει να σεβόμαστε και να τιμούμε όλους όσους ασχολούνται με τα κοινά. Ξεκινώντας την πορεία τους, το μόνο μέλημα που έχουν και φροντίζουν να το υλοποιούν είναι το καλό του τόπου τους. Τίποτα. Δεν έχω διαχωρισμούς μεταξύ αριστερών και δεξιών ή των απέναντι στα έδρανα. Είναι άνθρωποι που τίμησαν την αυτοδιοίκηση, σεβάστηκαν τις αποφάσεις τους όταν υπηρέτησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΚΕ, όταν ερχόταν οι εισηγήσεις τις μελετούσαμε, συμφωνούσαμε με αυτά, γι' αυτό και δεν είχαμε κανένα άλλο θέμα. Σε ό,τι αφορά το απέναντι μέσα σε αυτή εδώ την αίθουσα, εσύ μας έδιωξες κύριε Κουτσίδη, κανένας άλλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν άκουσα ακριβώς. Περί των παρατάξεων. Η τοποθέτηση που εθίγεται επί προσωπικού είναι ότι είναι η παρατάξη σημαίνει και ιδέα. Από την παράταξη του κ. Κουτσίδη, αν απομακρύνεται κανείς, αυτό μα έδιωξε. Άλλο το ανέφερε. Μην παίρνετε προσωπικά. Πολύ. Προσωπική τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι άλλο θέμα, δηλαδή είμαστε εκτός. Κάθε φορά που αναφέρω το όνομά μας, θα μιλάω.
απέναντι και από εδώ και από εκεί, δεν τη χρησιμοποίησε. Κάποιους άλλους τη χρησιμοποίησε και είπε, κοιτάξτε εσείς. Και το αντέστρεψα. Μάλλον κάποιοι άλλοι πρέπει να κοιτάξουν. Ούτε αναφέρθηκα ποιος είναι εδώ και ποιος είναι εκεί. Καμία σχέση. Άλλος αναφέρθηκε μάλλον σε αυτό και αυτό ακριβώς διευκρίνησε και απάντησε. Τίποτα παραπάνω. Όσον αφορά αυτό που είπε ο Γρηγόρης και κλείνω, δεν ήταν σε προσωπικό, το είπα πριν και το διευκρινίζω. Εισπράχθηκαν και δεν αποδόθηκαν. Πήραν τις επιχορηγίες, γι' αυτό ρώτησα που είναι επιχορηγίες και δεν αποδόθηκαν. Τίποτα δεν είναι τώρα, είναι θέμα διαδικαστικό, δεν είναι απλά λογιστικό. Το λογιστικό είναι αυτό που διαβάζουν οι λογιστές και αποτυπώνουν και δεν είναι λογιστές. Το πραγματικό είναι αυτό όταν πράττω. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Τελείωσε. Δεν έχει ευθύνη του προπολογισμού σαν δημοτικό συμβούλιο.